Το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, το ζήτημα βασικά που βάλαμε και στην Επιτροπή, αν θέλετε, για το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πρώτον με πιο προσανατολισμό και περιεχόμενο θα δρά αυτό το υπογραφείο, αντίστοιχο του Περιφερειακού Γραφείου στην Ευρώπη, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και δεύτερον με ποιο καθεστώς θα λειτουργεί στη χώρα μας. Και σε αυτά τα δύο ζητήματα θέλαμε να αναπτύξουμε κάποιες σκέψεις. Ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μπορεί να παρουσιάζεται ως ένας ουδέτερος οργανισμός. Όμως, στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ιδιαίτερα σήμερα που ο ρόλος του καθορίζεται από το γεγονός ότι αποτελεί ένα διακρατικό οργανισμό καπιταλιστικών κρατών που αντιμετωπίζει την υγεία σύμφωνα με τα κριτήρια της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης, εμπεριέχει όλες τις κατευθύνσεις και οδηγίες του χαρακτήρα της οικονομίας, τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη. Έτσι, ουσιαστικά αξιοποιείται ως ένα παγκόσμιο εργαλείο στήριξης των αντιλαϊκών πολιτικών στην υγεία. Για παράδειγμα, οι ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας που αποτελούν αρμοδιότητα του υποσύσταση υπογραφείου. Για εμάς θα πρέπει να συνδέονται με τη δωρεάν παροχή όλων των αναγκαίων σύγχρονων υπηρεσιών υγείας, στην πρόληψη, στη θεραπεία και στην αποκατάσταση και σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του πληθυσμού, ανάλογα την ηλικία, το φύλο, την πάθηση και άλλα, και η παροχή τους να γίνεται έγκαιρα καθολικά κοντά στον τόπο κατοικίας, εργασίας, σπουδών και άλλα. Όλα αυτά προαπαιτούν υποδομές, προσωπικό, επαρκή και σύγχρονη τεχνολογία, εκπαίδευση σχεδιασμένη σε προσωπικό κλάδων και ειδικοτήτων, ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος πανελλαδικά σε όλα τα επίπεδα και με έμφαση στην πρόληψη. Όμως όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με το σκοπό της ανάπτυξης και της παραγωγής, διότι εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Επομένως, όλα όσα περιγράφονται στο αναλυτικό κείμενο αναφορικά με τη δουλειά του υπογραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περί ποιότητας και της ασφάλειας της υπηρεσίας υγείας δεν αποτελούν μόνο ευχολόγια, αλλά κάτι παραπάνω. Δηλαδή, το περιεχόμενο της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας αντιμετωπίζεται από τη σκοπιά των αναγκαίων μέτρων, όπου θα μειώνεται όσο αυτό είναι δυνατόν το κόστος των υπηρεσιών υγείας για τις μονάδες υγείας. Ακριβώς με την αιτία, ακριβώς αυτούς τους παράγοντες. Έτσι, για παράδειγμα, στον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε τον προηγούμενο Απρίλιο, πριν από δύο μήνες, για τον ΕΟΠΗ, η κυβέρνηση ανέδειξε ως βασικό κριτήριο και στόχο την εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους από τους συμβιβλημένους παρόχους, γίνοντας λόγος για τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά τα λεγόμενα ποιοτικά κριτήρια, ως σύνολο και βασικό προσανατολισμό, έχουν τον περιορισμό του κόστους των ασθενών, περιορισμό λειτουργικών εξόδων, ημερών νοσηλείας και πάει λέγοντας. Αυτά λοιπόν θα αποτελούν κριτήριο της βιωσιμότητας των δημόσιων κλινικών εργαστηρίων. Και αυτό θα σχετίζεται με τη χρηματοδότηση ή όχι, της προσλήψης προσωπικού ή τη μείωσή του κτλ. Δηλαδή, το οικονομικό στοιχείο θα καθορίζει την ανάπτυξη ή όχι μιας μονάδας υγείας και όχι αν αυτή είναι αναγκαία στον πληθυσμό. Πρακτικά αυτό εκφράζεται στην κατεύθυνση κλεισίματος ή συγχώνησης κυρίως νοσοκομείων, τμήματων, εργαστηρίων της περιφέρειας με κριτήριο τις κοντινές χιλιομετρικές αποστάσεις. Ένα επιχείρημα κοινό από όλες τις κυβερνήσεις που εναλλάχθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια. Ή για παράδειγμα, ποια ποιότητα και ασφάλεια των ασθενών, για ποια ασφάλεια και ποιότητα των ασθενών μιλάνε όταν υπάρχει, για παράδειγμα, η υποστελέχωση στις ΜΕΘ, σε γιατρούς και νοσηλευτές, ή απαράδεκτη αναλογία υγειονομικών ασθενών, που από μόνη της αποτελεί θερμοκήπιο, για παράδειγμα, των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Όμως πουθενά στα κείμενα δεν γίνεται λόγος για δωρεάν υγεία και πρόληψη, για κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών, για δημόσιες υποδομές, για αξιοποίηση όλων των τεχνολογικών και επιστημονικών δυνατοτήτων. Αντιθέτως, όλες οι κατευθύνσεις και παρεμβάσεις που προτείνονται έχουν τη λογική να είναι προσιτές οικονομικά για τους λαούς. Θεωρείται δηλαδή δεδομένο ότι θα πληρώνουν για την υγεία. Έτσι, οι υπηρεσίες πρέπει να οργανώνονται και να λειτουργούν με τη λογική κόστους-οφέλους και η πρόληψη να περιορίζεται στο βασικό πακέτο. Με την επίκληση δε της έλλειψης πόρων, δίνεται η κατεύθυνση να περικόψουν τα κράτη τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας, καθώς και όσες παρεμβάσεις δεν θεωρούνται οικονομικά αποδεκτές. Έτσι, αν υπάρχουν πόροι, τότε μπορεί να ενθαρρύνεται ο μαζικός προληπτικός έλεγχος, διαφορετικά μόνο όσοι είναι σε ομάδες υψηλού κινδύνου και αυτό με προσιτές τιμές. Αυτά υπεριέχονται στη στρατηγική και τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως είναι για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Πρόληψη και Έλεγχο των Μη Μεταδεδόμενων Ασθενειών που ακολουθείται από το 2006. Μια στρατηγική
προσαρμοσμένη στην κυρίαρχη πολιτική που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων στην Ευρώπη και όχι μόνο, που θεωρούν την υγεία κόστος και ότι οι δαπάνες πρέπει να περικοπούν. Η λογική δηλαδή ότι οι πόροι είναι σπάνιοι. Κατά τα άλλα, περισσεύουν διαπιστώσεις για την κατάσταση της υγείας των λαών, για την ανάγκη για κοινή δράση, για προσανατολισμό στην πρόληψη, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία μέσα στις χώρες ή και ανάμεσά τους, για καθολική πρόσβαση στην υγεία και άλλα πολλά ευχολόγια. Αντίστοιχα, μόνο ως υποκρισία μπορούν να θεωρηθούν τα μέτρα πρόληψης των νοσημάτων, όπως αναφέρει η στρατηγική του ΠΟΗ. Όπως να μπουν, και αναφέρεται ενδεικτικά, να μπαίνουν φόροι σε ανθυγινά τρόφιμα ή στις ιδιωτικές μεταφορές για να προτιμούν οι εργαζόμενοι το ποδήλατο και τις αστικές συγκοινωνίες, να γίνουν κατανοητές και σαφείς οι ταμπέλες στα τρόφιμα και άλλα πολλά τέτοια. Αντίστοιχα, στη λειτουργία του γραφείου στόχος θα είναι η ενημέρωση, πληροφόρηση, διαχείριση της γνώσης, αποδίδοντας έτσι την αύξηση των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων στην έλλειψη κατανόησης των νοσημάτων, λόγω έλλειψης γνώσης, εμπειρίας, πληροφόρησης και όχι ως αποτέλεσμα των όρων διαβίωσης και εργασίας. Συγγνώμη. Έτσι, η ανάγκη αντιμετώπισης των ανισοτήτων στην υγεία αντιμετωπίζεται ως τεχνοκρατικό πρόβλημα, αποκρύπτοντας την πολιτική που τις παράγει. Την πολιτική που υπηρετεί τα μονοπόλια και η οποία προκειμένου να διασφαλίσει τα κέρδη τους, στερεί τους εργαζόμενους από ικανοποιητικό εισόδημα, ελεύθερο χρόνο, δωρεάν υπηρεσίες υγείας, παιδείας, αθλητισμού, οδηγεί στη βιομηχανική ρύπανση, παράγει όλο και περισσότερους κινδύνους που οδηγούν στα χρόνια νοσήματα και άλλα. Ανάγουν σε ατομική ευθύνη των εργαζομένων την υγεία και όχι σε ευθύνη των κρατών. Μάλιστα, η μόνη ευθύνη που αποδίδει στις κυβερνήσεις ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι στο να σχεδιάζουν υγιείς δημόσιες πολιτικές και να τις ελέγχουν και όχι να εξασφαλίζουν όλους τους όρους για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Να γιατί ως βασικά όπλα για την πρόληψη θεωρεί το λόμπινγκ, τη συζήτηση δηλαδή των προβλημάτων σε υψηλό επίπεδο, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τη συνηγορία, με σκοπό να κατανοηθεί το πρόβλημα από όλους. Να πιστούν δηλαδή για την αναγκαιότητα δράσεων για τις ασθένειες. Να γίνει παραδεκτό ότι η υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και άλλα πολλά. Όμως δεν είδαμε τον ΠΟΗ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αντίστοιχα το ευρωπαϊκό του παράρτημα, να έχουν αντιδράσει ή καταδικάσει, να έχει αντιπαλέψει με οποιοδήποτε τρόπο την πολιτική υπέρ του κεφαλαίου, η οποία εκφράζεται ανάμεσα στα άλλα με απολύσεις υγειονομικών από τα δημόσια συστήματα υγείας, με τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, τη ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών και όρων εργασίας, την ανεργία, τη φτώχεια, με τη στέρηση ολόκληρων πληθυσμών σε νερό, τροφή, φάρμακα, σε εμβόλια. Είπα και στην Επιτροπή το παράδειγμα της Αιθιοπίας, όπου μόνο το 20% των παιδιών να είναι εμβολιασμένα για 6 ασθένειες που μπορεί να προληφθούν, αφού οι λαοί αυτοί είναι καταδικασμένοι στη φτώχεια και την εξαθλίωση, και αυτό διότι οι πολυεθνικές τους κλέβουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των χωρών τους. Δεν ακούσαμε επίσης να αντιδρά ο ΠΟΗ και το Ευρωπαϊκό Παράρτημα. Κύριε Πρόεδρε, δεν είπαμε ανοχή. Λοιπόν, να έχουν καταδικάσει τους υπεραλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις που αιματοκυλούν τους λαούς, οδηγούν στον ξεριζωμό και την προσφυγιά εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι αν δεν σκυλοπνιγούν στις θάλασσες κινδυνεύουν από τις συνθήκες διαβίωσης στα hot spots και τους καταβλισμούς που στηβάζονται. Και δεν το κάνουν διότι θεωρούν δεδομένη την αντιλαϊκή πολιτική που δημιουργεί τα προβλήματα και μάλιστα έρχονται και τις παρέχουν ταυτόχρονα και επιστημονικό άλοθη, προτείνοντας διάφορους τρόπους διαχείρισης. Μάλιστα, ως προς τις πολυεθνικές, τις θεωρούν και βασικούς εταίρους στη δουλειά τους, γεγονός που φάνηκε και με την παγκόσμια διαχείριση από τα καπιταλιστικά κράτη στην υπόθεση της πανδημίας και θυμίζουμε και των εμβολίων κυρίως. Μάλιστα, στην περίπτωση της επιλογής της Ελλάδας για την ίδρυση του γραφείου του ΠΟΗ, γίνεται ένα ακόμα βήμα αναγνώρισης αυτής της πολιτικής, όπου μεταξύ άλλων η επιλογή έγινε και για την αποδεδειγμένη επιτυχία, σε εισαγωγικά, αντιμετώπισης της πανδημίας. Συμφώνησαν δηλαδή για την επιτυχία που μπορεί να αποτελέσει ενδεχομένως και οδηγό για άλλα κράτη, της μετατροπής του συστήματος υγείας σε σύστημα μιας νόσου, του αποκλεισμού χιλιάδων ασθενών από τις δημόσιες μονάδες υγείας, την ανύπαρκτη επιδημιολογική επιτήρηση, της τεράστιες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, σε κρεβάτια ΜΕΘ, σε εξοπλισμό, ακόμα και σε στοιχειώδη υλικά στα περιφερειακά νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής
θεραπείας σε αυτά τα νοσοκομεία, τη διαλυμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και άλλα πολλά. Και ακριβώς εμείς στον αντίποδα αυτής της πολιτικής, της στρατηγικής του κεφαλαίου, αντιπαραθέτουμε την οργάνωση της λαϊκής πάλης, που έχει στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού για αποκλειστικά δημόσια σύγχρονη δωρεάν υγεία και πρόληψη με κρατική χρηματοδότηση, κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε, σε ό,τι αφορά τη σύμβαση, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την επιχειρηματική λειτουργία ενός τέτοιου θεσμού. Τα περί διασφάλισης, δηλαδή πνευματικής ιδιοκτησίας των ΠΟΗ για τα αποτελέσματα των εργασιών του στην Ελλάδα. Στην ουσία μιλάμε για εμπορευματοποίηση των ερευνητικών δεδομένων, έστω τμήματος αυτού. Όπως επίσης διαφωνούμε με το καθεστώς ασυλίας των υπαλλήλων του γραφείου του, των προνομίων των εμπειρογνωμόνων άλλων υπαλλήλων του ΠΟΗ και μετά τη λήξη της θητείας, όπως και με την κατοχύρωση ανεξαρτησίας και ελευθερίας δράσης, απαραβίαση του γραφείου, των τραπεζικών λογαριασμών κτλ. Εδώ δεν πρόκειται για συμφωνία διπλωματική μεταξύ δύο κρατών. Επίσης, προκλητικές είναι και οι υψηλές αμοιβές των στελεχών του συγκεκριμένου γραφείου που θα συσταθεί στην Ελλάδα, που ξεκινούν από τις 44-45 περίπου χιλιάδες ευρώ οι κατώτερες αμοιβές και φτάνουν μέχρι τις 181.000 ευρώ το χρόνο. Βλέπετε λοιπόν ότι το σύστημα αμοιβεί, μπουκώνει εμείς τα λέγαμε, τα στελέχη που χρεώνονται να υλοποιήσουν μια πολιτική που αφήνει τους λαούς σε υγειονομική φτώχεια και τους υγειονομικούς όμως με μισθούς μπουρμπουάρ και άθλιους όρους και συνθήκες δουλειάς. Και στη βάση αυτών των ανωτέρων, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη σύμβαση. Ευχαριστώ.